Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο Υγεία Πάνω Απ' Όλα. Καλησπέρα θα πούμε όπως πάντα σε όσους μας παρακολουθείτε εδώ στη χώρα μας, στην πατρίδα μου την Κύπρο, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα ωραία που θα συζητήσουμε σήμερα στο Υγεία Πάνω Απ' Όλα. Ποια είναι η νόσος του φιλιού, πώς παρουσιάζεται σε παιδιά και ενηλίκους. Η ιστορία της Μαρίας και τι της προκάλεσε η ασθένεια. Τι δείχνουν μελέτες Ελλήνων επιστημόνων για τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Μύθοι, στερεότυπα και αλήθειες. Στην ενότητα Υγεία και Αλληλεγγύη, τα Δεσποτούλια Ξάνθης κάνουν έκκληση για λουρί στη βόλτα των σκύλων. Γιατί το λουρί πραγματικά διασφαλίζει τη ζωή του ζώου μας και όχι μόνο. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να καλησπερίσουμε τον κύριο Μπέλο. Με το δεξί. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε κύριε Μπέλο. Σας ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε. Ξέρω ότι είναι εποχή των ιώσεων, του COVID, έχουμε έξαρση και όλα αυτά. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε για μια διαφορετική ίωση. Για τον ιό Epstein-Barr. Σωστά. Ή αλλιώς την νόσο του φιλιού, κύριε Μπέλο. Ή της λοιμόδους μονοπυρηνώσεως. Έχει τρία ονόματα. Έτσι. Έχει τρία ονόματα. Και είναι πολύ μεταδοτική και είναι πολύ συχνή. Να φανταστείτε ότι 9 στους 10 από εμάς είμαστε οροθετικοί. 95% του πληθυσμού. 95% του πληθυσμού. Που σημαίνει ότι ήρθαμε σε επαφή με τον ιό κάποια στιγμή. Εξηγήστε μας τι είναι η νόσος του φιλιού και γιατί τη λέμε έτσι νόσος του φιλιού. Γιατί κυρίως έχει βρεθεί ότι σε νέους ανθρώπους, γιατί εκεί το συναντάμε πιο πολύ, δηλαδή από 20 μέχρι 40-45 ετών, έτσι, η ανταλλαγή του φιλιού μεταφέρει εύκολα τον ιό μέσω του σάλιου. Να το ο ιός. Κοιτάξτε, αυτό τον ιό μεταφέρουμε. Ακριβώς. Μέσα από το φίλι, μέσα από το σάλιο. Έτσι, μέσα από το σάλιο και πάει και κάθεται στα επιθήλια και από εκεί στους λέμφαδένες, ειδικά στα λέμφοκύτταρα, εμφανίζει αυτό που λέμε τροπισμό. Δηλαδή μία έλξη, το τραβάν τα λέμφοκύτταρα και κυρίως τα μπέλα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ, τα συμπτώματα. Για να δούμε. Βέβαια, αρκετές φορές μπορεί να δώσει πολύ ήπια συμπτώματα, άλλες φορές. Να μην υπάρχουν. Πυρετός κακουχία. Ακριβώς. Γενικευμένη κόπωση ίσως για εβδομάδες. Αυτό είναι το συχνότερο. Αυτό είναι το συχνότερο και αυτό που ταλαιπωρεί πραγματικά. Ναι. Γιατί είναι για εβδομάδες. Οξία φαρυγγίτιδα. Αμυγδαλίτιδα. Λεμφαδενοπάθεια. Σπληνομεγαλία. Δηλαδή, πιάνει ο άλλος στο λαιμό του. Πού, σε ποια σημεία. Έτσι, δεξιά ή αριστερά, κάτω από τη γνάθο, πιάνει λεμφαδένες ή στη μασχάλη του μπορεί να πιάσει λεμφαδένες ή στην κοιλιά του ή στη βιβωνική περιοχή. Εδώ χαμηλά, στην κοιλιά. Στη βιβωνική περιοχή. Τα πιάνει αυτά, έτσι, τους διωγγωμένους λεμφαδένες. Σαν αμύγδαλα είναι. Πονάνε. Μπορεί και να πονάνε, αλλά συνήθως δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Μάλιστα, κύριε Μπέλο. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ συχνή και πρόσφατες μελέτες συνδέουν τη νόσο του φιλιού ή τη λοιμόδη μονοπυρήνωση με τουλάχιστον 7 αυτοάνωσα νοσήματα και όχι μόνο. Και όχι μόνο και με κακοήθειες κλπ. Θέλω στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε την ιστορία της Μαρίας και ευχαριστούμε αυτό το κορίτσι που μας μίλησε. Πάμε να δούμε τη δυνατή ιστορία της Μαρίας και θα καταλάβετε. Πάμε. Ακριβώς. Μαρία μου, πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ και συζητάμε, είναι ο χώρος που αγαπάς και έρχεσαι. Ναι, έρχομαι πάρα πολύ συχνά, από πολύ μικρή. Εδώ, στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, ναι. Τι κάνεις, περπατάς? Εδώ πέρα έρχομαι με τις φίλες μου, περπατάω, καμιά φορά έρχομαι και για τρέξιμο. Εδώ ερχόσουν και όταν αρρώστησες? Ναι, εδώ υπήρχαν πολλά βράδια τα οποία βγήκα βόλτα για να σκεφτώ, να μπορέσω να συλλογιστώ τι μου συμβαίνει, μόνη μου κυρίως, για να κατανοήσω το πώς θα το διαχειριστώ. Και όταν λέμε πώς να το διαχειριστείς, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι πριν από πόσο καιρό διαγνώστηκες με λέμφωμα, Hodgkin's. Διαγνώστηκα πριν περίπου ένα χρόνο και κάτι. Και ήταν λίγο και συγκλονιστικός και τραυματικός ο τρόπος που κατάλαβες ότι κάτι συμβαίνει. Για πες, Μαρία. Δεν το περίμενα. Μου ήρθε πολύ ξαφνικά και δεν το έμαθα κατευθείαν. Το ανακοίνωσαν πρώτα στη μαμά μου. Κατάλαβα ότι είναι κάτι σοβαρό από το κλάμα της μαμάς μου. Άκουσες το κλάμα της? Άκουσα το κλάμα της και κατάλαβα ότι εκεί κάτι σοβαρό συμβαίνει. Ήθελα να είμαι εκτός σπιτιού όταν θα το ανακοινώσουν στα αδέρφια μου και έτσι και έγινε. Ύστερα μίλησα μαζί τους και τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ήταν αν δεν είχα και εκείνους.
Ποιο ήταν εκείνο το σύμπτωμα που σε υποψίασε? Ήταν ένα γρουμπούλι στο λαιμό μου, το οποίο δεν έφευγε. Επέμενε εκεί για αρκετό καιρό. Μάλιστα, και έγιναν εξετάσεις και καταλήξατε στο λέμφωμα Hodgkin. Μετά, ναι. Μαρία, πώς ήταν η όλη? Μετά αισθανόμουν πολύ μεγάλο φόβο. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ ποτέ. Ακόμα και τώρα, καμιά φορά, φοβάμαι πάρα πολύ το τι θα δείξουν κάποιες εξετάσεις μου. Ο φόβος δεν φεύγει. Πάλεψα από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Και? Και βγήκαν κίτρια από όλο αυτό, δεν το άφησα να με πάρει από κάτω. Εκείνη η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη, δηλαδή με δυσκολία έβγαινα από το σπίτι. Οι ασχολίες μου ήταν μόνο να πηγαίνω στη σχολή, που και εκεί δεν πήγαινα συνέχεια, αλλά ήξερα ότι παίρνω δύναμη με το να πηγαίνω εκεί. Βέβαια ήταν λίγο δύσκολο όταν ξεκίνησα να χάνω τα μαλλιά μου, που δεν ήθελα να βγαίνω από το σπίτι, αλλά βρήκα λύση και εκεί, πήρα πάλι το χαμόγελό μου και βγήκα έξω να το αντιμετωπίσω. Πήγαινα καμιά φορά στο γήπεδο, εκεί που αθλούμουν παλιά, και εκεί έβλεπα και άτομα που με αγαπούσαν, γιατί και η ομάδα μου με στήριξε πάρα πολύ. Μα ήταν σαν μια οικογένεια και εκείνη, απλά δεύτερη. Το handball, στο handball. Στο handball, ναι. Σε σχέση με τα αίτια, γιατί το συζήτησες, φαντάζομαι το ψάξατε και η οικογένειά σου, ναι, και εσύ, πώς έγινε αυτό, πώς συνέβη? Τα αίτια ήταν μάλλον η νόσος του φιλιού, από όσο μας είπαν, γιατί ακόμη δεν έχει βρεθεί κάποια έρευνα που να αποδεικνύει κάτι άλλο. Που κάποια στιγμή ίσως πέρασες? Ναι, την είχα περάσει σε πολύ μικρότερη ηλικία. Α, βέβαια. Το γνώριζες αυτό? Ναι, την είχα περάσει, αλλά δεν μας είχε προειδοποιήσει κάποιος γιατρός τότε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα στο μέλλον να αποκτήσω λέμφωμο. Μέσα από αυτή την εμπειρία σου, που ήταν δύσκολη για σένα, γιατί υπήρχε πολύς φόβος, πώς σκέφτηκες να το χρησιμοποιήσεις όλο αυτό για να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους? Καλώς, εμένα δεν υπήρχε κάποιος στην οικογένειά μου που να έχει περάσει το ίδιο. Είχα μόνο συγγενείς που έχουν φύγει από τη ζωή. Οπότε ήξερα ότι δεν μπορεί κάποιος να με καταλάβει ακριβώς. Ναι. Και ήξερα ότι τα νεύρα, ο πόνος ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε σκέφτηκα ότι με το να βοηθήσει εγώ κάποιους ανθρώπους και να τους πω την εμπειρία μου, θα τους δώσω δύναμη. Και όντως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό. Για πες μας, τι κάνεις? Ας πούμε, κάποια φορά που πάω στο νοσοκομείο για αιματολογικές εξετάσεις, πηγαίνω στα δωμάτια που γίνονται χημειοθεραπείες, όπου ήμουν και εγώ σε αυτά τα δωμάτια. Κυρίως δεν μιλάω με ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, αλλά με λίγο μεγαλύτερους, και μέσα από μένα παίρνουν δύναμη. Γιατί βλέπουν ένα νέο παιδί να παλεύει, και έτσι παλεύουν και εκείνοι. Μας μίλησες για τον αθλητισμό που σου έδωσε δύναμη να το ξεπεράσεις. Σου δίνει και τώρα δύναμη? Μου δίνει και τώρα δύναμη, γιατί όταν τελείωσα την τελευταία μου ακτινοθεραπεία, εγώ μετά από μία εβδομάδα μπήκα στο γήπεδο και έπαιξα κανονικά. Δηλαδή, μόλις τελείωσε, σε πόσες μέρες μπήκες? Μετά από μία εβδομάδα το πολύ μπήκα. Δεν φοβήθηκα καθόλου. Βασικά, όλοι είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν περιμέναν ότι ένα παιδί που έχει περάσει τόσο πολλά, και πόσο μάλλον σωματικά, δεν θα είναι έτοιμο. Όμως δεν φοβήθηκα. Είπα ότι αν δεν το κάνεις τώρα, δεν θα το κάνεις ποτέ. Οπότε μπήκα στο γήπεδο και έπαιξα. Έκανα αυτό που ήξερα να κάνω. Τι θα ήθελες, Μαρία μου, να πεις στους τηλεθεατές κάθε ηλικίας, και στην ηλικία σου και σε μεγαλύτερους, που περνούν κάτι παρόμοιο που πέρασες εσύ, ή έχουν κάποιον άνθρωπο που το βιώνει? Ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, και πόσο μάλλον ο καρκίνος, που είναι ένας ουσιαστικά σαν φάντασμα εχθρός, αλλά αντιμετωπίζεται. Το 95% της ίασης του καρκίνου είναι η θέληση και η πυγμή. Ευχαριστούμε πολύ πολύ τη Μαρία. Την ευχαριστούμε που μας εμπιστεύτηκε και μας είπε την ιστορία της. Κύριε Μπέλο, για να μην δημιουργηθεί φόβος αδικαιολόγητος στους τηλεθεατές, το να έχουμε την όσο του φιλιού, τον Epstein Barr που είδαμε προηγουμένως, να μας προσβάλλει και μετά να εμφανιστεί κάτι άλλο, είτε κακοήθεια είτε αυτοάνωσο. Πόσο συχνό είναι αυτό? Είναι πολύ λίγο συχνό. Δηλαδή πόσο? Δηλαδή είναι γύρω στο 2-3%. 2% των ανθρώπων. Δεν είναι πολύ συχνό. Όμως τα λέμε όλα αυτά για να είμαστε σε επαγρύπνηση και να μην θεωρούμε ότι απλώς είναι μία νόσος που πέρασε και έφυγε. Σωστό. Χρειάζεται πάντα να έχουμε στο νου και πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό μας, ότι αν παρουσιαστούν τέτοιου είδους συμπτώματα που είπαμε πριν, να καταφύγουμε σε αυτόν για να δοθεί μία λύση. Σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο. Να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά μία ίωση θα περάσει. Ακριβώς. Χρειάζεται έτσι επιστημονική. Να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Ξαναγυρνάμε λοιπόν μετά το λέμφωμα Hodgkin's και όλα τα αυτοάνωσα που μπορεί να συνδέεται η νόσο του φιλιού. Mm-hmm. Θέλω να ξαναγυρίσουμε στη νόσο του φιλιού, mm-hmm, και στον ιό Epstein-Barr, στη λοιμώδη μονοπυρήνωση, για να δούμε
Όταν κάποιο κολλήσει, που ίσω είναι πιο βαριά η νόσηση στου ενηλίκου από στα παιδιά. Ναι, κυρίω σε ενήλικε εννοούμε σε γερασμένου ενήλικε. Δηλαδή άνω των 70-75. Εκεί είναι πιο βαριά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει. Συνήθω σε πιο νεαρέ ηλικίε το περνάει κανεί και δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Χωρί δηλαδή συμπτώματα. Α, γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι είναι 95% το έχουμε και δεν μπορούμε να μην το καταλάβαμε κιόλα. Μπορεί να νομίσουμε ότι είναι μια απλή ιώση που έχει περάσει. Λοιπόν. Στην νόσο του φιλιού για την οποία συζητάμε, γιατί δεν πρέπει να χορηγείται αντιβίωση και γιατί γίνεται μπέρδεμα εκεί με τη διάγνωση? Γίνεται πολλές φορές μπέρδεμα, δυστυχώς και από συναδέλφους καμιά φορά. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο λεπτομέρεια. Γιατί μπορώ να κάνω το εξάνθημα χειρότερο και την όσο χειρότερη, χορηγώντας ειδικά αυτό το συνδυασμό αμπικυλίνης αμοξυκυλίνης με κλαβουλανικό. Το μπερδεύουν νομίζω οι επιστήμονες με την αμυγδαλίτιδα. Είναι με άλλα εξανθήματα. Με άλλες ιώσεις επειδή που υπάρχουν. Σαν η λαρά που είπαμε. Ακριβώς, έχει αυτό το εξάνθημα. Ναι. Και επειδή και μέσα στο λαιμό πολλές φορές βλέπουμε ένα είδους τέτοιο εξάνθημα, το μπερδεύουμε καμιά φορά. Ναι. Εδώ χρειάζεται λοιπόν προσοχή ειδική. Έτσι. Γιατί αν δοθεί αυτό θα επιτείνει το... Θα επιτείνει το εξάνθημα και τα συμπτώματα της νόσου. Κοίτα να δεις που λειτουργεί αντίστροφα. Ακριβώς. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ειδικό τεστ που γίνεται. Βεβαίως, είναι το κλασικό μόνο τεστ, αλλά υπάρχουν και άλλα τεστ, πιο καινούρια εννοώ, πιο καινούργιας τεχνολογίας, ναι. PCR δηλαδή τεστ, τα οποία όντως μας βοηθούν. Και πάμε τώρα στη νόσηση, γιατί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν ξέρουμε και όταν καταλάβουμε και όταν διαγνωστούμε και πάμε στο γιατρό. Ελάτε κύριε Μπέλο εδώ, με τη νόσηση. Εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην άσκηση. Και στην άσκηση και γενικά στο οτιδήποτε κάνουμε, τρώμε ή κάνουμε διάφορα πράγματα. Ελάτε λίγο πιο εδώ κύριε Μπέλο μου για να σας βλέπουν και τηλεθεατές εδώ απέναντι. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί πάντα το πολύ νερό μας το λέτε στις ιώσεις. Η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση παίζει ρόλο. Έτσι, παίζει πολύ με καλό και μεγάλο ρόλο, ναι, στη λειτουργία του ανασωπητικού και γενικά στη λειτουργία των επιθυλίων, όπως λέμε. Να μπορούν δηλαδή τα επιθύλια να λειτουργούν σωστά. Όταν να λέμε, αμήνονται σωστά. Όταν λέμε πολύ νερό, πείτε μου τι εννοούμε, σας παρακαλώ. Κάθε δύο ώρες μπορούμε να πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Κάθε δύο ώρες. Ναι, μπορούμε. Ένα ποτήρι. Το καλύτερο. Είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, όταν κάθε δύο ώρες ένα ποτήρι, το καταφέρνουμε. Το χειμώνα όμως δεν το κάνουμε, γιατί δεν διψούμε. Ποτέ μου λένε και στο κοντρόλ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι, έτσι, ναι, είναι. Οπότε κάθε δύο ώρες ένα ποτήρι νερό σε κάθε περίπτωση είναι τέλειο. Ακόμα και σε μία άρρωσος και σε άρρωσος. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην νόσο του φιλιού, στην καφεΐνη που είτε εκφράζεται μέσα από τον καφέ, είτε εκφράζεται μέσα από το πολύ τσάι, μαύρο τσάι. Από το μαύρο τσάι, είτε μέσα και από ένα αναψυκτικό, κύριε Μπέλο μου. Γιατί πρέπει να είμαστε. Γιατί τι γίνεται τότε? Επιβαρύνουμε τη λειτουργία του στομαχιού. Και αν υπάρχει ελικοβακτηρίδιο στο στομάχι, αυτό επιβαρύνει την νόσο. Δηλαδή περνούμε χειρότερα την νόσο, με χειρότερα συμπτώματα. Εμείς όμως δεν ξέρουμε αν έχουμε ελικοβακτηρίδιο ή όχι. Αν το έχουμε κάνει εξέταση είναι οκ. Και ξέρω. Αν δεν ξέρω, που οι πιο πολλοί δεν ξέρουν, τότε τι γίνεται. Και μια τελευταία ερώτηση για να προλάβουμε. Είπαμε ότι αυτό το σύμπτωμα που ταλαιπωρεί περισσότερο στην νόσο του φιλιού είναι η κόπωση. Ακριβώς. Αυτή η εξαντλητική κόπωση που μπορεί να τη νιώθουμε για πολύ. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Αυτό χρειάζεται προσοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή αθλήματα που σηκώνουμε βάρη, ναι, ή παλεύουμε ή μας χτυπούν ή τους χτυπούμε, γιατί εκεί κινδυνεύουν οι λεμφαδένες και ειδικά ο σπλήνας. Επειδή να γίνει ρήξη. Μεγαλώνει. Ακριβώς. Και το σηκώνει και ο σπλήνας. Ναι. Εντάξει. Ή δεν μπορούμε να πετάμε με αεροπλάνα. Γιατί εκεί επιβαρύνεται πάλι το ανοσοποιητικό και δεν ξέρουμε όταν θα κατέβουμε από το αεροπλάνο τι έχει γίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αν κολλάμε ιούς μέσα στο θάλαμο που είμαστε με τους άλλους επιβάτες. Κατάλαβα. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε περίπτωση. Χρειάζεται προσοχή. Πάνω απ' όλα θωράκιση του αμυντικού μας συστήματος. Ναι. Αυτό χρειάζεται. Έτσι, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με την καλή μας διατροφή, είτε με την ενυδάτωση, είτε με τα φρούτα μας, είτε με τις βιταμίνες μας ή τα μέταλλα τα οποία παίρνουμε. Αυτά που λέτε ώστε να έχουμε πάντα το αμυντικό μας, το νοσοποιητικό μας σε εγρήγορση, προκειμένου να μπορεί να μείνετε πιο εύκολα έναντι των διαφόρων ιών. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.